Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, δυστυχώ επαγγελματικέ υποχρεώσει δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι σήμερα μαζί σα. Θα ήθελα όμω έστω και μέσω αυτού του βίντεο να πω δύο λόγια για το βιβλίο του Νίκου, το οποίο εύχομαι ολόψυχα να είναι καλοτάξιτο. Είναι αναμφίβολα ένα χρήσιμο βιβλίο για όσου ενδιαφέρονται για τη ρύθμιση των μέσων μαζική ενημέρωση στην Ελλάδα, αλλά είναι και ένα βιβλίο χρήσιμο για όσου παρακολουθούν τι πολιτικέ εξελίξει. Και αυτό γιατί η σχέση των μέσων ενημέρωσης με την πολιτική και την οικονομική εξουσία είναι όχι μόνο στενή, αλλά και συνήθως ημωμικτική. Η πολιτική και η οικονομική εξουσία χρειάζονται τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται τους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες. Η απουσία ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου για 30 χρόνια, το βάρβαρο και βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ, ο στραγγαλισμός της ανεξάρτητης μαχητικής και ερευνητική δημοσιογραφία, τα σλάπ, οι αγωγέ, οι αποκλεισμοί από την κρατική διαφήμιση και οι λίστε πέτσα, είναι απλώ απτέ απολύξει τη αιμονιχτική αυτή σχέση τη πολιτική και οικονομική εξουσία με τα μέσα ενημέρωση. Άλλωστε, η συζήτηση για το ρόλο των μέσων ενημέρωση και την επίδρασή του στην πολιτική και δημόσια ζωή αποτελεί μια εξαιρετικά παλιά ιστορία. Σύμφωνα με τον Μανιόελ Καστέλ τα μέσα ενημέρωσης από μόνα τους δεν κατέχουν τη δύναμη να αλλάζουν τα πράγματα, αλλά αποτελούν σε μεγάλο βαθμό το γήπεδο όπου καθορίζεται το ποιο έχει τη δύναμη να οθεί τι εξελίξει και να λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις. Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να είναι ένα εργαλείο των οικονομικών και πολιτικών ελίτ για να διχάζουν, να αποπροσανατολίζουν και να αποδυναμώνουν τους πολίτες και τη δημοκρατία. Στην ιστορία όμω υπάρχουν και αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονε critical incidences. Υπάρχουν δηλαδή γεγονότα που ανατρέπουν τι εμπεδομένε λογικέ και προσεγγίσεις στον τρόπο άσκησης πολιτικής και διαχείρισης εξουσίας. Και φυσικά μια τέτοια στιγμή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας ήταν η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών με σχέδιο και αποφασιστικότητα που περιγράφονται με γλαφυρό τρόπο στο βιβλίο του Νίκου, έλαβε μια σειρά από πολιτικέ και θεσμικέ πρωτοβουλίε που άλλαξαν τα πράγματα. Έφεραν ρυθμίσει που μέχρι σήμερα έχουν μεγάλη επίδραση. Πρώτον, και παρά τι λυσαλέ και συχνά αήθει επιθέσει, ειδικά προ τον Νίκο Παπά, η αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών ολοκληρώθηκε μετά από 30 χρόνια συνενοχή του παλιού πολιτικού συστήματο και των καναλαρχών η ευγενική χορηγία στη διαπλοκή έλαβε τέλος. Κατοχυρώθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στον χώρο της τηλεόραση. Ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν για το Δημόσιο Ταμείο πάνω από 140 εκατομμύρια ευρώ από το φόρο διαφήμισης, 40 εκατομμύρια ευρώ από τα τέλη χρήση συχνοτήτων και πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για το τίμημα για τις τηλεοπτικές άδειες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σύστησε και λειτουργήσε Μητρώα, όπω το Μητρό Online Media, το Μητρό Περιφερειακού Τύπου, το Μητρό Παραγωγών ΕΡΤ και δεν έκανε μόνο αυτά. Προκήρυξε το πρώτο πρόγραμμα στήριξη περιφερειακών και πανελλαδική κυκλοφορία εφημερίδων, επέβαλε την υποχρέωση τη δημοσιοποίηση των διαφημιστικών δαπανών τραπεζών, κατοχύρωσε συχνότητε, εφάρμοσε δράσει για την καθολική τηλεοπτική κάλυψη και την κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα μέσα ενημέρωση, εισήγαγε το ψηφιακό ραδιόφωνο, έφερε την υβριδική τηλεόραση με την ΕΡΤ και το ΕΡΤΦΛΙΚΣ, -E -E έκανε όλα όσα περιγράφονται περιστατωμένα και ψύχραμα στο βιβλίο του Νίκου. Θα ήθελα όμω να σταθώ σε μια ιδιαίτερα πετυχημένη πολιτική, μια πολιτική που αντέχει στο χρόνο και την οποία προσπαθεί να καπηλευτεί, όπως βέβαια και το Earthflix, η παρούσα κυβέρνηση. Πρόκειται για το άνοιγμα μια νέα δυναμική βιομηχανία, τη οπτικοακουστική βιομηχανία, η οποία, όπω δείχνουν και τα επίσημα στατιστικά τη ΕΛΤΣΤΑΤ, ε, τα επίσημα στοιχεία τη, μέχρι το 2015 ακολουθούσε μια γιγάντια πτώση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη κυβέρνηση στην πολιτική ιστορία του τόπου που θεσμοθέτησε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την οπτικοακουστική παραγωγή βάζοντα όμω κανόνε διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια. Αναφέρομαι λοιπόν στο ιδιαίτερα πετυχημένο πρόγραμμα του Κάσερ Μπέιτ για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών. Τα αποτελέσματα του μέτρου νομίζω είναι γνωστά και εύκολα αντιληπτά. Στου τηλεοπτικού δέχτε σήμερα δεν έχουμε τον κατακλυσμό από τα τουρκικά σύριαλ και τι τουρκικέ απουνόπερε που είχαμε το 2015. Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο μαζική παραγωγή μυθοπλασία. Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο μαζική εισρωή κεφαλαίων για την παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων. Στην Ελλάδα αυτό που απλά έγινε σήμερα είναι γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε μεθοδικά στη σύσταση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας. Το γνωστό ΕΚΟΜΕ που συστάθηκε με το νόμο 4339, το γνωστό ως νόμο ΠΑΠΑ, το 2015. Και δεν σταματήσαμε εκεί βέβαια θεσμοθετήσαμε επενδυτικά κίνητρα για τη χρηματοδότηση οπτικοακουστικών παραγών με τον νόμο 4487, τον πρώτο ίσως νόμο στην ιστορία του ελληνικού κράτους που διέθετε προθεσμίες και σύστημα αξιολόγησης απλό και σαφές προς όλους. Όλα αυτά δημιούργησαν περισσότερες από 50.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της παγκόσμιας βιομηχανίας θεάματος. Της τέταρτη πιο στα ταχύτατα αναπτυσσόμενης βιομηχανίας διεθνώς. Οι νόμοι λοιπόν και οι πρωτοβουλίες που περιγράφει ο Νίκος στο βιβλίο του άλλαξαν την εικόνα. Άλλαξαν τον μπραντ της χώρας. Με αυτέ τις πολιτικές καταφέραμε να ενισχύσουμε και την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την τουριστική βιομηχανία. Και σήμερα ναι, θα το πούμε, έρχονται μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και ανεξάρτητες κινηματογραφικέ παραγωγέ και γίνονται πολλέ επενδύσει στη χώρα μα στο συγκεκριμένο πεδίο. Στο παρελθόν, ακόμη και παραγωγέ που είχαν αρχαιοελληνικό θέμα πήγαιναν στην Τουρκία, στη Βουλγαρία ή στην Κροατία. Σήμερα, ακόμη και οι κολοσσοί του Χόλιγουτ επιλέγουν την Ελλάδα, τη δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη. Και σήμερα, οι Έλληνε παραγωγοί στο φεστιβάλ των Κανών και στι διεθνεί αγορέ έχουν αποκτήσει πλέον την αυτοπεποίθηση. Δεν είναι ένα στόχο συγγενή. Γιατί εκτό από το ταλέντο του, έχουν στα χέρια του εύκολα αξιοποιήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για να πραγματοποιήσουν τα έργα του και τι διεθνεί συνεργασίε του. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά επισκεφτήκα μαζί με τον Νίκο το Λο Άτζελε. Ο στόχο επίσκεψή μα ε, ήταν να παρουσιάσουμε τα κίνητρα αυτά που σα είπα προηγουμένω. Προγραμματίσαν βέβαια αυτό το ταξίδι ώστε να πάμε στην Αμερική όχι με άδεια χέρια, και φθηνέ πολιτικέ υποσχέσει. Πήγαμε με ένα νόμο, με εγγυημένη χρηματοδότηση. Κοιτάξαμε στα μάτια τι μεγαλύτερε εταιρείε με αυτοπεποίθηση. Και αφού, όπω είπα, είχαμε διασφαλίσει 450 εκατομμύρια, ε, το έχω και εδώ μάλιστα με την υπογραφή <laughs> παπά και τσακαλό του πισκεφτήκαμε λοιπόν αρχικά το Netflix πήγαμε στην Disney, στην Paramount, στη Universal σε όλα τα studios, σε όλα τα μεγαθύρια της παγκόσμιας ε, ψυχαγωγίας ε, και μάλιστα πήγαμε στην έδρα του στο Hollywood και η αλήθεια είναι ότι όλοι ενδιαφέρονταν για την Ελλάδα γιατί όπως και να το κάνουμε παραμένουμε μια όμορφη χώρα μια χώρα με μοναδικό τοπίο με πολλές αρχαιότητες με τεράστια ιστορία που εξακολουθεί και μπνέει τους καλλιτεχνικού δημιουργούς θυμάμαι όμως από αυτή την επίσκεψη ότι όλοι όλοι και όλες όσους συναντήσαμε εξέφρασαν μια τεράστια δυσπιστία μια δυσπιστία για το αν έχουμε τα χρήματα, για το αν έχουμε τη συνέπεια, για το αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις απαιτήσει και τις ανάγκες μια σύνθετης παραγωγής. Φίλες και φίλοι, μέχρι το 2015, πρέπει να το θυμ... πω αυτό, να το θυμηθούμε λίγο, η Ελλάδα δεν είχε ένα καλό όνομα. Το 2017 όμως, η Ελλάδα είχε αρχίσει και να αποκαθιστά αυτή την εικόνα. Και το 2017 είχε ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο. Είχε εγγυημένη χρηματοδότηση 450 εκατομμυρίων μέχρι το 2023, και είχε μια κυβέρνηση αποφασισμένη να κάνει την Ελλάδα ελκυστικό τόπο εγκατάσταση επενδύσεων στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και στα video games. Ε, μετά την επίσκεψη που κάνα μαζί με τον Νίκο, ξαναπήγα στο Λο Άτζελε τρει φορέ. Αφού χτίσαμε τι επαφέ και μια σχέση εμπιστοσύνη με τα μεγαλύτερα στούντιο του κόσμου. Φέραμε το 2019, τους φέραμε εδώ στην Ελλάδα, σε μια απόλυτα οργανωμένη και επιτυχημένη επίσκεψη και τους φέραμε εδώ για να δουν και οι ίδιοι ε, τι δυνατότητες έχει αυτή η χώρα και να ρωτήσουν πώς λειτουργούν τα κίνητρα και τα κριτήρια και όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Τα ζουν οι τοπικοί Η Ελλάδα έγινε ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για την κινηματογράφηση παγκοσμίω. Και σε λίγε μέρε, για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το project, θα ξεκινήσουν και τα γυρίσματα μια μεγάλη παραγωγή στην Ήδρα που αφορά τη ζωή και το μεγάλο έρωτα του Λέοναρτ Κοέν. Ένα project που ξεκίνησε από τη συνεργασία με τον καλό Ιρλανδό μου φίλο, τον Ρίτσαρτ, στο Λονδίνο. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι μπορώ να μιλάω αμέτρητε ώρε για αυτά τα θέματα, αλλά εγώ θα ήθελα κλείνοντα να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Παπά, που ως πολιτικό μου προϊστάμενο με ενθάρρυνε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να έρθει η επενδυτική άνοιξη στην οπτικοακουστική βιομηχανία. Και θα ήθελα επίση, κλείνοντα, και ελπίζω να μην σα κούρασα, να μοιράσω μαζί σα μία σύντομη ιστορία που περιγράφηκε ο Νίκο στο βιβλίο του και η οποία νομίζω συνοψίζει σε κάποιο βαθμό αυτά που είπα προηγουμένω. Η ιστορία εκτελείστηκε την άνοιξη του 2015. Εγώ ήμουν τότε Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και ε, διαπιστώνω μια μέρα ότι τα τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν πληρώσει τα τέλη χρήσης συχνοτήτων ως όφυλαν ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ε, ευρώ. Τώρα, αυτό γιατί είχε συμβεί, γιατί πάρα πολύ απλά η κυρία Βούλτεψη και ο κύριος Κεδίκογλου που βρήκαν χρόνο για να κλείσουν την ΕΡΤ, που βρήκαν χρόνο για να δώσουν σκαν το ψηφιακό σήμα στου καναλάρχε και την Τιτζέα, είχαν απλώ ξεχάσει, προσέξτε, ξεχάσει, να βάλουν την υπογραφή του για να βεβαιωθούν οι εν λόγω οφειλέ. Και η εποχή εκείνη ήταν εποχή μνημονίων. Ήταν μια εποχή που σφαγιάζονταν μυστή και συντάξει για του εργαζόμενου και του συνταξιούχου. Ήταν μια περίοδο που άγγιξε τα όρια τη ανθρωπιστική καταστροφή. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, οι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ large ήταν πολύ γενναιόδοροι απέναντι στους καναλάρχες. Τους χάριζαν εκατομμύρια. Κανένας τους βέβαια δεν διώχτηκε για παράβαση καθήκοντος. Όπως δεν διώχτηκε για παράβαση καθήκοντος κανένας υπουργό που πέρασε από αυτό το Υπουργείο και δεν έδωσε άδειε. Ο μόνο που πήγε στα δικαστήρια ήταν ο Νίκο Παπά. Ο μόνο υπουργό δηλαδή που έκανε το αυτονόητο. Να εφαρμόσει του νόμου και να βάλει του καναλάρχε να πληρώσουν για την κατοχή τηλεοπτική άδεια. Να γυρίσω όμως σε αυτό που σας έλεγα πριν. Συντοποιώ λοιπόν στο γραφείο ότι έχω στο χέρι μου έγγραφα φωτιά. Που δείχνω δεν έχουν βεβαιωθεί τα τέλη χρήση συχνοτήτων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφού διάβασα και ξαναδιάβασα αναλυτικά τους νόμους με τους συνεργάτες μου, αφού το διερεύνησα καλά, ανέβηκα στο γραφείο του Νίκου. Του το είπα και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εκείνος δίχως κανέναν ενδιασμό, δίχως να κάνει τηλεφωνήματα, δίχως να ψάξει ανταλλαγέ και χάρες από ισχυρού οικονομικού παράγοντε όπω η προκάτοχή του, έκανε αυτό που είναι τόσο μα τόσο δύσκολο ορισμένε φορέ στην Ελλάδα. Έκανε το αυτονόητο ω δημόσιο λειτουργό. Έβαλε δίχω δισταγμό την υπογραφή του για να τηρηθεί ο νόμο, για να εισπράξει το δημόσιο χρήματα. Γνωρίζοντα μάλιστα ότι αυτό θα δυσαρεστούσε την οικονομική ολιγαρχία. Αυτό λοιπόν ο Νίκο Παπά. Και για αυτή του την τόλμη τον κυνήγησε Λυσαλέα το σύστημα της διαπλοκής. Φίλες και φίλοι, το μήνυμά τους είναι σαφές. Μην τα βάζετε με τους ισχυρού. Το δικό μας όμως μήνυμα είναι επίσης σαφές. Δικαιοσύνη παντού. Θέλω λοιπόν ολόψυχα, από εδώ, να ευχηθώ στον Νίκο. Καλή επιτυχία στις εκλογές 21 η Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται τη φωνή, χρειάζεται την ψυχραιμία, αλλά και την αυθεντική και αποδεδειγμένη μαχητικότητα και αυταπάρνηση του Νίκο. Η κοινωνία Χρειάζεται πολιτικού που μπορούν να τα βάλουν με του ισχυρού αν χρειαστεί, για να αποδοθεί δικαιοσύνη παντού. Σα ευχαριστώ.